Μεταφερόμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στη Βινίτσια, εκεί όπου είχαμε αυτό το σφοδρό, το σοκαριστικό ρωσικό χτύπημα. Εκεί θα βρούμε την απεσταλμένη μας, την Έλλη Κασόλη, και δυστυχώς ανεβαίνει διαρκώς, Έλλη, ο αριθμός νεκρών και τραυματιών. Τι εικόνα έχεις από εκεί? Δυστυχώς, όπως το είπες, ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι είμαστε σε μια πόλη όπου γράφτηκε ακόμη μια μαύρη σελίδα στην ιστορία, μια μαύρη σελίδα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Αντώνης ο Μισηρλής τώρα θα σας δείξει την εικόνα που είδαμε μόλις φτάσαμε στη Βινίτσα. Είμαστε στο κέντρο της πόλης. Εδώ είδαμε μια νέα θηριωδία των Ρώσων και βέβαια τα θύματα ήταν για ακόμη μια φορά άμαχοι. Θα σας δώσω τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. 22 νεκροί έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής, από αυτούς όμως έχουν ταυτοποιηθεί μόνο 6. 100 τραυματίες, οι 50 έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους νεκρούς όμως δυστυχώς και 3 παιδάκια, ενώ υπάρχουν και 39 αγνοούμενοι. Θέλω λίγο καθώς περπατάμε να σας δείξω, γιατί είδατε στα πλάνα το παιδάκι, το μικρό κοριτσάκι που χαρούμενο περπατούσε με τη μητέρα του και λίγα λεπτά μετά έχασε τη ζωή του. Έχασε τη ζωή του ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Θα σας δείξει τώρα ο Αντώνης ο Μισηρλής εδώ που έχουν αφήσει τα λουλούδια, έχουν αφήσει παιδικά παιχνίδια. Λίγο πιο κάτω υπάρχουν, και αυτό θα προσέξουμε να μην το μεταδώσουμε, υπάρχουν ακόμη τα αίματα. Μιλάμε για 22 ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους. Και όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν ακόμη πυροσβέστες, υπάρχουν ακόμη διασώστες στο σημείο, επιχειρούν ακόμη. Θα περπατήσουμε λίγο και προς τα μέσα, γιατί μιλάμε για κτίρια, για γραφεία, μιλάμε για στάσεις λεωφορείου, μιλάμε όμως και για κατοικίες. Πίσω αυτό μου υπάρχουν ήθελα, πολλοί κατοικίες. Να μας περιγράψεις λίγο την περιοχή. Τι περιοχή είναι αυτή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της που είχαμε ένα τέτοιου είδους χτύπημα? Θα δείτε λοιπόν ότι αυτό το κτίριο που σας δείχνει τώρα εδώ ο περατέρ μας ήταν γραφείο, ήταν γραφεία εδώ πέρα, ήταν άνθρωποι μέσα, δούλευαν άνθρωποι. Μιλάμε για την κεντρική πλατεία της πόλης. Στο σημείο λοιπόν εδώ καταλαβαίνετε ότι υπήρχε κόσμος που έκανε βόλτα, που περπατούσε, που πήγαινε στη δουλειά του, υπήρχε στάση λεωφορείου. Βομβαρδίστηκαν λοιπόν αυτά με 3 πυράβλους καλίμπρ, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από ρωσικό υποβρύχιο που βρισκόταν στην Μαύρη Θάλασσα. Εκτοξεύτηκαν 5. Οι 2 αναχαιτίστηκαν, οι υπόλοιποι 3 βρήκαν στόχο. Βλέπετε ότι στο σημείο και είναι το πλάνο και με το του κοριτσάκι που περπατάει με τη μαμά του νωρίτερα. Είναι η ιστορία που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Είναι τραγικό. Είναι πραγματικά τραγικό, Έλλη. Εδώ τα πάντα, νομίζω, φαίνεται και από την εικόνα, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Υπάρχουν άντρες του στρατού και υπάρχουν διασώστες μέσα σε αυτά τα κτίρια, οι οποίοι μας έλεγαν ότι ακόμη και τώρα ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί ή αν υπάρχουν άλλοι νεκροί. Θυμίζω, υπάρχουν 39 αγνοούμενοι. Είναι και τα μηχανήματα εδώ τα οποία μαζεύουν τα επικίνδυνα υλικά. Και οι εικόνες αυτές είναι σοκαριστικές, γιατί ανάμεσα σε αυτά δεν είναι μόνο σίδερα και ξύλα. Είδα κουβέρτες, είδα ρούχα. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα αυτά έρχονται από τα σπίτια που υπάρχουν στο βάθος, που και αυτά έχουν χτυπηθεί. Αντώνη, λίγο να απομακρυνθούμε από εδώ. Και γύρω-γύρω, όπως σας είπα, παραμένουν διασώστες μέχρι και να ξεκινήσει η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, μιλάμε για θάνατο. Για ακόμη μια φορά ξαναλέω ότι ήταν άμαχοι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν την ζωή τους. Κέντρο μιας πόλης η οποία απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Είναι η τέταρτη φορά που χτυπούν οι Ρώσοι τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά η πρώτη φορά που ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα, και νομίζω ότι είναι και ένα από τα φωνικότερα χτυπήματα των τελευταίων 24 ώρων. Βλέπετε λοιπόν εδώ συνεχίζονται ακόμη οι ειδικές επιχειρήσεις, τα αυτοκίνητα διαλυμένα, η απόλυτη καταστροφή. Οι εικόνες που μας στέλνεις και οι πληροφορίες πραγματικά τα λένε όλα. Όλο αυτό είναι μια τρέλα. Μια τρέλα που δυστυχώς δεν λέει να σταματήσει. Σε ευχαριστούμε πολύ.